Παρακολουθούμε τον τελικό στο σύνθετο των χωρών. Είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας που θα αναδείξει τις τρεις πρώτες ομάδες που θα ανέβουν στο βάθρο σε αυτή την διοργάνωση, αλλά από αυτόν τον αγώνα προκρινούνται και οι 26 αθλήτρες που θα αγωνιστούν αύριο στον τελικό του σύνθετου ατομικού. Ανάλογα με τα αποτελέσματα που σημείωσαν οι αθλήτριες των χωρών στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είχε γίνει το 2002 στην Γρανάδα, έχουν χωριστεί σε τρία γκρουπ. Εμείς παρακολουθούμε επιλεγμένα στιγμιότυπα από τις καλύτερες αθλήτριες του πρώτου γκρουπ, του πιο δυνατού. Ανάμεσά τους μετέχει και η Ελλάδα. Ήδη παρακολουθήσαμε λίγο νωρίτερα την προσπάθεια της Θεοδόρας Παλίδου, η οποία βαθμολογήθηκε στο στεφάνι με 21.500, μόλις τώρα βγήκε η βαθμολογία της, και σε λίγο θα δούμε και την προσπάθεια της Ελίνας Ανδριόλα.